Μεγάλοι πολιτικιάντες στην Ελλάδα που ανασυγκρότησαν την Ελλάδα έκαναν δύο βασικά πράγματα. Πήραν τα καλύτερα κεφάλια, τα έφεραν στην Ελλάδα και ο Βενιζέλος το έκανε αυτό, και αργότερα άλλοι το έκανε, και ο Μεταξάς το έκανε αυτό, και πολλοί άλλοι πολιτικοί. Φέρνει στους καλύτερους Έλληνες να βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Υπάρχουν Έλληνες που γνωρίζουν το αντικείμενο αυτό. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Σας είπα, δεν ανακάλυψε την Αμερική. Αλλά αν πας και βάζεις διευθυντή και πρόεδρο στη βιομηχανία Ζάχαρης, τον δικηγόρο τον αποτυχημένο που ήταν υποψήφιος βουλευτής, είναι λογικό να βυθιστεί αυτή η εταιρεία. Είναι λογικό να βυθιστούν όλα αυτά. Βάζανε τον έναν και τον άλλον που ήταν απλά στο κόμμα και έκαναν λαιλασία του δημοσίου που τώρα κάνουν το ίδιο. Και το ίδιο γίνεται και τώρα, μην νομίζετε. Ένα παράδειγμα θα δώσω. Ο υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Μητσοτάκης κατήργησε δια νόμου τη δημοτική αστυνομία. Ο πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητάει 1500 διορισμούς δημοτικών υπαλλήλων αστυνομικών. Επείτε μου τώρα. Πριν μερικά χρόνια απέλυε ο κόσμο, τώρα τους προσλαμβάνει. Τι λογική είναι αυτή? Ή τότε έκανε λάθος, ή τώρα κάνει λάθος. Κοιτάξτε, η διαφορά η δική μας ως ελληνική λύση από τα υπόλοιπα κόμματα είναι ότι εμείς δεν λέμε λόγια. Εγώ καθημερινά εφαρμόζω αυτά που λέω σε επιχειρήσεις μου. Είναι δοκιμασμένη συνταγή της παραγωγής πλούτου. Μόνο έτσι θα σωθεί ο τόπος. Δηλαδή, ο κάμπος των Σερών, αν το σκεφτείτε, ή της Λάρισας, ή της Κεντρικής Μακεδονίας, η Πέλα που κατάγομαι εγώ, θα μπορούσε να καρπίζει και να ταΐσει όλο τον κόσμο. Αλλά, ερχόμουν τώρα από ένα δρόμο επαρχιακό, έκανα το σταυρό μου 10 φορές για να έρθω βέβαια. Πώς λέγατε, πού είναι που μας πώς δείτε ο δρόμος αυτός? Εκεί στο δρόμο, μετά δεν είναι. Δεν πηγαίνει ο Σερέας στο δρόμο αυτό, δεν το βλέπει το δρόμο πώς είναι το φίδι που πάει έτσι και μόλις πάει αυτό γίνεται από δίπλα φοβάσαι μην περάσεις. Και βλέπα ένα μπεκ, έτσι τα λέμε στο χωριό μας, πώς τα λέτε εδώ πέρα, μπεκ τα λέμε στο χωριό, δεν ξέρω πώς τα λέτε εδώ, να ποτίζει το νερό στον αέρα 30 μέτρα και το μισό να φεύγει στον αέρα. Πώς θα κάνεις έτσι πρωτογενή τομέα, όταν το νερό, ο υδάτινος πόρος που είναι ο σημαντικότερος για την αγροτική οικονομία, πετιέται στον αέρα. Χρειάζεται υποδομή, όπως στην Ολλανδία, όπως το Ισραήλ. Το γνωρίζω το αντικείμενο αυτό. Το έχω κάνει ο ίδιος μου. Άρα ξέρω πώς μπορώ να παράξω πλούτο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μπορούμε. Να δώσω ένα παράδειγμα. Πολύ απλό. Το Ισραήλ έχει παραγωγή πρωτογενής τομέα 156 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου. Πάει και 200 ευρώ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Το Ισραήλ είναι μια ρόλιδα γης, χέρσου κομμάτι γης. Πώς παράγουν πρωτογενή τομέα τόσο? Η Ολλανδία που είναι ίση με την Πελοπόννησο έχει 180 δισεκατομμύρια πρωτογενή τομέα. Ίση με την Πελοπόννησο, σας λέω. Και εμείς είμαστε πόσες φορές μεγαλύτεροι και έχουμε 15 δις πρωτογενή τομέα. Μιλάει μόνο το πρόβλημα. Όταν στο δικό σου παραγωγικό ιστό μόνο το 9% είναι πρωτογενή τομέα και το 74% είναι η παροχή υπηρεσία. Ποιοι είναι η παροχή υπηρεσία? Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι συνταξιούχοι, οι γιατροί, οι δικηγόροι και τα παιδιά που δουλεύουν στα νησιά για 700 ευρώ και του έχουν στα μπουντούρια μέσα. 7, 7, 8 άτομα. Αυτή είναι η παραγωγή σου πλούτου. Και αντί να συνδέσω εγώ την τουριστική βιομηχανία μου αυτή με τον πρωτογενή μου τομέα, να παίρνει το μέλι το ελληνικό το ξενοδοχείο, να παίρνει το μπούτριο το ελληνικό, αλλά με αποφορολόγηση του ξενοδοχείου, ώστε να κινηθεί η μηχανή και η βιομηχανία, εντάξει, εγώ απορώ πραγματικά. Πόσους ψηφίζετε? Και το λέω στους ανθρώπους. Πόσους ψηφίζετε? Οπότε έχετε σχέδιο για την ανάκαμψη της ελληνικής? 400 σελίδες σχέδιο έχουμε. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης θέλει να κοστολογήσει, μου λέει, τα σχέδιά μας. Το δικό του σχέδιο είναι 20 σελίδες. Το έδειξα εγώ στον Αλφα χθες. Το πέταξε στον αέρα. 20 σελίδες οικονομικό σχέδιο. Όταν έχουμε 400 σελίδες. Για την ανάκαμψη της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης, αναφέρομαι, αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Αν δεν στηριχθεί, το επαναλαμβάνω, με σχέδιο όμως, έτσι, όχι σχέδιο καραθανάσιο, ούτε από το Αδόνιδος, ο οποίος έλεγε ότι θα έχουμε στο ελληνικό ουρανοξύστες, θα έχουμε και αεροπλάνα, αεροπλάνα, θα έχουμε τα πάντα στον αέρα. Ακούστε. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο τρόπο να συνδέσει τον πρωτογενή τομέα με τη μεταποίηση. Γιατί η βιομηχανία ζάχαρη είναι μεταποίηση, έτσι δεν είναι πρωτογενή τομέα. Αυτό το σχέδιο υπάρχει καταγεγραμμένο σε συγκεκριμένε σελίδε του προγράμματό μα. Είναι πάνω από 70. Πώ το συνδέει? Και το έκανα εγώ. Χρειάζεται να εμπειρογνώμονε. Αυτό κάναμε. Αλλά όχι κομματικοί, άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά. Αν δεν πα, όταν είσαι ασθενή, να και μιλήσαμε για καταθλίψει προηγουμένω στο φίλο μου τον καλό, όταν είσαι σούμε, λίγο παχύσαρκο, λίγο κοντρούλη. Θα πας έναν διατολόγο. Δεν θα πας στον παθολόγο, ούτε θα πας στον γυναικολόγο. Όταν λοιπόν θες να κάνεις πρωτογενή τομέα, θα πας στους ειδικούς, σε αυτούς που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Και να σου πω και κάτι, έχουμε έναν ευρωβουλευτή, ο οποίος ασχολείται μόνο με τον πρωτογενή τομέα συνεχώς, ο κ. Φράκος. Έχει κάνει άπειρες ερωτήσεις για τη ζάχαρη και για την ελιά. Για την ελιά Καλαμού, πήγα στην Καλαμάτα και μαγιάριζε ο δρόμος στον κόσμο και μου λέγανε πως είναι ο μόνος ευρωβουλευτής που πάλεψε για την ονομασία προελεύσεως. Για την Ελιά Καλαμών, γιατί έχουμε και την Αιγύπτο τώρα. Έχουμε Ελιά Καλαμών Αιγύπτου. Και ευτυχώς το προλάβαμε εμείς και κόπηκε.
Σας λέω ότι υπάρχουν τρόποι. Μυαλά να υπάρξουν, να επιλέξουν 21 Μαΐου ελληνική λύση.